Καλώ ήρθατε, κυρία Κανέλη. Καλή Γεια σας, κύριε Καρνέλη. Χρόνια πολλά. Να Σε όλους. Λοιπόν, ε, μια δύσκολη μέρα η χθεσινή, από που και αν το, από πλευρά επικαιρότητα εννοώ. Προτείνω, κυρία Κανέλη, να ξεκινήσουμε από όσα αποκάλυψε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό σε σχέση με την παρενόχληση του ελικοπτέρου που τον μετέφερε στο Αγαθονήσι. Το διάβημα που φαίνεται ότι θα γίνει σήμερα από ελληνική πλευρά είναι μια επαρκή απάντηση. Κοιτάξτε, το διάβημα έρχεται ω φυσική συνέχεια μια δήλωση. Mm -hmm. ε, εγώ από ό,τι είδα από το ρεπορτάζ Και ειδικά στο Μιλιτέρ που εμπιστεύω με τις πληροφορίες του, παρά παραδέκα εμφανίστηκαν mm -hmm. Στην πραγματικότητα τα ελληνικά F16 Απόθυσαν ε, πολύ γρήγορα, πολύ αποτελεσματικά Και πολύ Άμεσα, χοντρά, πώς να σας το πω δηλαδή ναι, ναι, ναι. Τα δύο F4 της Τουρκίας mm -hmm. ε, Μετά από αυτά έγιναν παραδέκα Και πέντε ο Πρωθυπουργό είναι ήδη καθισμένος κάτω Και μιλάει για την Κυριοζήνη και για τα... Ναι, 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 έκανε Πρώτα απ' όλα, δεν ευνηδιάστηκε κανεί. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο. Mm -hmm. Οι προκλήσει των Τούρκων έχουν κορυφωθεί. Οι εκλογέ του πλησιάζουν, ε, έχουν κορυφωθεί γενικότερα. Έχουμε ένα μπαρά δηλώσεων και αντιδηλώσεων. Δεν έψευσαν όμω οι Τούρκοι. Και από τη δική μα <στονίκημα> την πλευρά. Ό, δεν, δεν έγινε, λένε, το περιστατικό. Είμαστε σε δικό μα χώρο, αυτό έπανε στη συνέχεια. Άρα δεν είναι διάψευση. Είναι ότι εμεί κάναμε τι τακτικέ μα δουλειέ. Αυτό ακριβώ. Αυτέ τι πολλαπλασιασμένε του τελευταίου καιρού, τι εξαιρετικά προκλητικέ. Τώρα μπαίνουν άλλα ζητήματα μέσα. Mm -hmm. Μένουν άλλα ζητήματα. Μιλάτε για δύο νατοϊκέ χώρε. Επομένω. Ε, μιλάτε για ενιαία στάση και ενιαία πολιτική. Άκουγα και πριν τον σεβασμιότατο. Πώ μπορεί να υπάρξει ενιαία στάση και ενιαία πολιτική, Α, αναρωτιέμαι τώρα. Ε, μιλάμε για την Κύπρο και μιλάμε για τι ΑΟΣ και το αν θα συγκλίνουν οι ΑΟΣ και δεν θα συγκλίνουν οι ΑΟΣ. Mm -hmm. Η Τουρκία είναι εντό του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι εντό του ΝΑΤΟ, η Κύπρο είναι εκτό του ΝΑΤΟ. Mm -hmm. Παλιά είχαμε ενιαία αμυντικά δόγματα. Τώρα δεν έχουμε ενιαία αμυντικά δόγματα. Η Τουρκία είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και κάνει στο ΝΑΤΟ χουνέρια, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, πολύ μεγαλύτερα mm. από ό,τι θα φανταζόταν κανένα, όχι στο ΝΑΤΟ, στου Αμερικανού, για να υπερασπιστεί τα δικά τη συμφέροντα. Το πρόβλημα είναι όλη αυτή η πολιτική και όλη αυτή η ένταση. Ποιον συμφέρει, ειλικρινά σα το λέω. Ποιον συμφέρει. Και στην τελευταία άλλα, είναι μόνο θέμα κυροζήνη και αν ξοδεύουν οι Τούρκοι. Αλλά ποιον συμφέρει. Είναι ειλικρινά. μόνο. Ποιον συμφέρει. Είναι προφανέ ότι έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το ξέραμε ότι θα συμβεί κάτι Και τέτοιο. Και συμφέρει την Ελλάδα αυτή η ένταση. Η ένταση. Είναι την κρίσιμη στιγμή εμφανίζει ε, υπερπατριωτικό και εθνικό, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο αυτή τη στιγμή, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. και του πρόθυπου τη Όντω, αυτέ οι δηλώσει των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πατριωτικέ. Ε, ε, βολεύει επικοινωνιακά να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Mm -hmm. Μην δίνετε διαστάσει μίζωνο εθνική πολιτική σε μια αντίληψη η οποία αρχίζει από τι δηλώσει του Τσιρόνι και του Καρτελόριζο μέχρι τι προηγούμενε δηλώσει του κυρίου Τσίπρα που είναι πολύ πιο επικίνδυνε από αυτά που συζητάμε mm -hmm. για εφαρμογή τ, τον, του προτύπου τη συμφωνία. Ε, mm. Για το τον μακεδονικό των Πρεσπών, στο Γαίο. Εκεί προκύπτουν δώσει. τα προβλήματα. Mm. Εκεί προκύπτουν. Η λέξη στην εκμετάλλευση mm -hmm. μπήκε στο λεξιλόγιο ω mm. σπέκουλα στην αρχή και μετά ω συνεργασία, όπω είπε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό mm. μετά τη συνάντηση που είχε και κλεισμένο των θυρών, που δεν έμαθε κανένα mm. τίποτα, mm. με τον Ερντοάν, δυο μισή ώρε στο πρώτους, παλάτι του. Κανέλη. Λοιπόν, τώρα συζητάμε. Να τι συζητάμε λοιπόν τώρα για το αν έκανε τη δήλωση ή δεν έκανε τη δήλωση, αν γίνονται παραβιάσει. Mm. Ακούστηκε και ένα μολόν λαβέ. Προσέξτε, και mm. φεύγει στην επιφάνεια των Εθνικοπατριωτικών ε, με αριστερό πρόσημο, mm -hmm. με δεξί πρόσημο, με φασιστικό πρόσημο, με έτσι πρόσημο, mm -hmm. με κοινό mm -hmm. πρόσημο. Ενώ από κάτω παίζονται. Θα ερχόμαστε, Λιάννα, να πράγματι κυριαρχικά διάλειμμα. συμφέροντα. Θα συνεχίσουμε ε, παίζονται πάνω παίζονται στο Παίζονται κυριαρχικά συμφέροντα. Μάλιστα. Και σ... τα κυριαρχικά συμφέροντα mm. δεν είναι mm. ούτε επίπεδο κυροζήνη, ούτε επίπεδο δηλώσεων. Συνεχίζουμε εκεί, σε αυτο... λίγο. Από, το, από Αλλά... Ελάτε... την εκμετάλλευση που το είχαμε συζητήσει και πριν αρκετό καιρό εδώ μαζί από αυτή την εκμετάλλευση. Κάποιοι θα τα λέγανε και δεν το πιστεύαμε. Και τώρα μπαίνουν και τα αεροπλάνα στο παραμυθάκι τη Μετά τι διαφημίσει. Επιστρέψαμε στη συζήτησή μα με τη Λιάννα Κανέλη και είχαμε μείνει σε αυτό που συζητούσαμε περί συνεκμετάλλευση. Πιστεύετε ε... ότι δρομολογείται κάτι τέτοιο, κύριε ε, Κανέλη. Με μαθηματική ακρίβεια, φαίνεται. Και είναι δηλωμένο από όλες τις πλευρές. Και από την Αμερικάνικη πλευρά δεν το συζητάμε. Το ζητούμενο όμως είναι ότι η κυβέρνηση υποτίμησε την πατριωτική αντίληψη του ελληνικού λαού, προσπάθησε να την αντιμετωπίσει σηκωφαντώντας τον ελληνικό λαό για φασισμό. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα... Ξετσουτσούρεψαν οι φασίστε, να το πω έτσι. Στην καλυθέα αυτά που γίνανε ήταν τραγικά και ήταν με την κάλυψη τη αστυνομία. Mm -hmm. Η αστυνομία χτυπούσε προ την πλευρά αυτών που φωνάζανε: Φύγετε φασίστε από εδώ, και οι φασίστε σηκώνανε ναζιστικό χαιρετισμό στην εθνική γιορτή. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε φυσιολογικά έναν μέτριο αστυνομικό, χωρί ιδιαίτερη κουλτούρα, να τον εξαγριώσει από μόνο του γιατί είναι εναντίον τη πατρίδα αυτό καθ' αυτό. Mm -hmm. Επομένω βλέπετε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα υποτίμησε την αντίδραση. Υποτιμώντα την αντίδραση, βγήκανε στην επιφάνεια και αντιδραστικά στοιχεία. Με αποτέλεσμα να χάνει ουσία. Πάμε για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Τέλειωσε τη μία δουλειά ο κύριο Τσίπρα, πάει στη δεύτερη. Πάει στη δεύτερη. Αν την πάει με αυτά τα κριτήρια. Τρει-τέσσερι μήνε πριν εκλογές, τι εκλογέ. Αν την πάει κανέλη. με αυτά τα κριτήρια. Βεβαίω, γιατί όχι. Είναι ο κατάλληλο τόπο και ο κατάλληλο χρόνο. Θα ασχολείστε πότε με την κυρία Λοίζου, πότε με το ένα επεισόδιο mm -hmm. εκεί, πότε με το Μακεδονία. Ξεκουστεί και θα φεύγει από κάτω. Γιατί Για παράδειγμα. Όμως, γιατί να το κάνει αυτό, Επίτροπε. Να σα φέρω ένα παράδειγμα. Τι είναι, κερδίζει είναι... από αυτό. διατεταγμένη υπηρεσία αυτή. Το η το στήριξη Μερικανούς. την οποία αναπήλαυσε. Το η στήριξη την οποία αναπήλαυσε μέχρι στιγμή. Έχει σήμερα. ανταλλάγματα. Ε, η, η μεταστροφή, οι κολοτούμπε, το τρίτο μνημόνιο, οι βάσει που ανοίγουν από τη μία ανάκρη τη χώρα στην άλλη. Ο συνεχής συστηματικός αντικομουνισμός, το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεγαλύτερος ώρες-ώρες και από την με, με, άκρα δεξιά. Mm -hmm. Συνενεί σε αυτό το πράγμα, διότι πρέπει να μείνει στην εξουσία και για να μείνει στην εξουσία. Όταν ακούτε αυτό το ε, χειρότερο από, από άλλα πράγματα, ο ηγετικός ρόλος, τη χώρα ήταν στην. Ήτανε, περιοχή, στην ήτανε στα, θα αλλάζαμε την Ευρώπη. Δεν την αλλάξαμε. Μα άλλαξε η Ευρώπη τα φώτα και του, 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 του Τσίπρα δύο φορέ. Ε, μετά θα αλλάζαμε τον ΝΑΤΟ. Δεν άλλαξε τον ΝΑΤΟ. Αυτό που ήταν είναι ένα υπεριαλιστικό μηχανισμό θα παραμείνει τέτοιο. Θα άλλαζε τώρα τα Βαλκάνια με ηγετικό ρόλο, τώρα πάει να αλλάξει και την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Συγχωρήστε ουκάς, με δηλαδή. Σε λίγο θα αλλάξει και τον κόσμο. Έρχονται οι εκλογέ και υπάρχει το πολιτικό κόστο από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm. Τι κέρδο μπορεί να έχει η κυβέρνηση λίγου μήνε πριν τι εκλογέ να ανοίξει στο θέμα του Αιγαίου. Πρώτα απ' όλα κάνει αν φόκου. Δηλαδή, παίρνει το, το σποτάρισμα του Σκοπιανού ω αντίδραση και το πάει τώρα. Στη, στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στο παραδοσιακό εχθρό. Από το βορρά πάμε και ξαναγυρίζουμε εθνικό θέμα είναι στην αυτό. Ανατολή. Ε, ναι, εθνικό θέμα είναι άλλο πράγμα και εθνικό ζητούμενο είναι άλλο πράγμα. Εσύ δεν συμφωνεί και με την εθνική συνεννόηση, από ό,τι κατάλαβα. Μα πια, πού να υπάρξει εθνική συνεννόηση. Για να υπάρξει εθνική συνεννόηση πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα ε, για μα ιδεολογικά ένα πρωταγωνιστικό ρόλο του, 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 του λαού του ίδιου. Ο λαό δεν προοριστεί απλώ να διαμαρτύρεται. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να έχει κοινή εθνική πολιτική όταν σου λένε ότι επίκειται και επίκειται και επίκειται και με αγωνία και επίκειται και εμφανίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία τη πρώτη κατοικία. Δεν είναι αληθέ. Και μια και θέλουν πάρα πολύ, άκουγα και τον κύριο Βούτσι, να λέει το εθνικό αληθέ, το θυμηθήκαν όλοι ξαφνικά. Μ. Να πούμε την αλήθεια. Είναι η μείωση των μέτρων προστασία τη πρώτη κατοικία. Είναι το κουτσούρεμα τη προστασία τη πρώτη κατοικία που περιμένουμε να έρθει για να πάρουμε ένα δισεκατομμύριο. Όταν λοιπόν ένα λαό έχει μπει στο ανταλλακτικό εμπόριο, για να πάρει ένα δισεκατομμύριο, η κυβέρνηση του έκανε ο λαό, για να πάρει ένα δισεκατομμύριο θα μειώσει την προστασία. Για να προχωρήσει, θα κάνει την κολοτούμπα, θα αλλάξει το δημοψήφισμα, θα πα τη μαπατρί το μνημόνιο, θα περάσει στο μεγάλο ιστορικό συμβιβασμό, το μοναδικό, τον τέλειο, τον έτσι, με κάτι εφιολογήματα τύπου τσιρώνει, ξέρει είναι, που, που πάνε τα κύθυρα και που δεν πάνε τα κύθυρα, κάτι εφιολογήματα τύπου παπά, μα το λέγανε το Μακεδονία εξακουστεί και φορούσε μόνο τη Μακεδονία. Κοιτάξτε τώρα κακά τα ψέματα, τη Μακεδονία την έκανε, εξακουστεί ο mm -hmm. Αφήστε τώρα τι αναλύσει, τι ήταν ο και πώ ήταν ο δεν χρειάζεται. Μες. Παγκοσμίω. Λοιπόν, ούσιο. ένα τραγούδι που ήταν κουλτούρα, γιατί είναι τραγούδι το Μακεδονία τη Είναι τραγούδι. Είναι, χωρεθνικό. Χωρός. Το. Μετατράπηκε και το σε βαθμό. Ποιος Ποιο προκάλεσε αυτό. την αντίδραση στο Μακεδονία τη Αυτοί που θέλανε να το τραγουδήσουν, ή αυτοί που βάλανε ρετσέτε του τύπου απαγορεύεται και δεν πιάνε και Ποιο το συνδύασε το Μακεδονία ξεκουστή με το Η Μακεδονία είναι μία και μόνη ελληνική. Mm -hmm. Οπότε φεύγει το ξεκουστή, γίνεται μία. Ε, φεύγει το. το με καταλάβατε λίγο. η κυβέρνηση λοιπόν... αυτό με τι απαγορεύσει τη ρητορική τη. Θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι λογικό. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανένα με αυτό το λογικό συμπέρασμα. Νομίζω ότι δεν μπορεί. Κλείνουμε με αυτό, Λιάννα. Να κλείσουμε με αυτό. Τα εθνικά ζητήματα όταν γίνονται επικοινωνιακά τερτύπια, την πληρώνει και ο λαός, και η πατρίδα, και το έθνος, Μας ως Κυρία Κανέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στα χρόνια πολλά για Προτιίνω... να μην ξανασυμβούν αυτά που συνέβησαν. Πολύ.